Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 3 του Αυγούστου 2023 και είμαστε εδώ. 126η εκπομπή, η εκπομπή η δική σας. Αύγουστο, καλέ μου μήνα, ο Αύγουστος ο μήνας της Παναγιάς, ο Αύγουστος είναι ο μήνας των πανηγυριών, λαϊκών γλεντιών και ουσιαστικά ο μήνας του ανταμώματος. Ανταμώνουν όλα τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Ενδυμενότητας στη γενέτειρά τους. Πολλά χωριά όμως έχουν προγραμματίσει και εβδομαδαίες εκδηλώσεις, όπως είναι η Σωτήρα. Αρχίζοντας από τις 5 του Αυγούστου, η Μουργκάνα Δράσης έχει ειδικό πρόγραμμα για κάθε μέρα. Αύριο στην Δερβιτσάνη έχουμε μια θεατρική παράσταση από τον Όμιλο του Δήμου Ζήτσας. Τριαντάφυλλος ο Στήθος. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Σύλλογο Δέρβη. Στις 16 του Αυγούστου στην Πολίτσανη θα έχουμε τα εγγένεια της πρωτομής του Επισκόπου Σοφιανού και αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Ωστόσο, αγαπητοί μου, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Ζαφυράτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δασκάλων Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, στο Δήμο Φοινίκης. Ο άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ελληνική παιδεία, στα ελληνικά γράμματα. Ο άνθρωπος που έφτιαξε το Μουσείο Παιδείας στον Τερμίση. Αιωνία του η μνήμη. Ωστόσο, χθες στη Γλίνα είχαμε μία επέτειος στα παλικάρια. Αδικοσκοτωμένα παλικάρια το 1943, 2 Αυγούστου. Έδωσαν τη ζωή τους ήρωες, πεσόντες. Αθάνατοι θα μείνουν. Και τους τιμούμε πάντα, όπως τους τίμησε και ο Δήμος Δρόπολης χθες. Ενημέρωση μετά το σποτάκι. Σας το έχω πει ότι μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου θα μιλάμε συνέχεια για την απογραφή του πληθυσμού. Είναι ένα μείζον εθνικό θέμα. Αγαπητοί μου, το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε 14,5 εκατομμύρια ευρώ στην αλβανική κυβέρνηση για την απογραφή. Σύμφωνα με στοιχεία από το Ινστάκ, η οποία είναι το Ινστιτούτο Στατιστικών Υπηρεσιών της Αλβανίας, η απογραφή του 2023 θα πραγματοποιηθεί με 16,7 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη αυτές τις μέρες, τέλη του Ιουλίου, έγιναν και σεμινάρια επιμόρφωσης για τα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν με την απογραφή. Οι εκπρόσωποι του Δήμου Δρόπολης και του Δήμου Φοινίκης που θα ασχοληθούν με αυτά θα πρέπει να έχουν αναλάβει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό και εθνικό βάρος στις πλάτες τους. Αυτό το λέω για να τονίσω το ηθικό τους, όχι για να τους τρομάξω. Για να συνεργαστούν καλύτερα με τις αρχές του Δήμου. Για να συνεργαστούν καλύτερα με τους φορείς πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Γι' αυτό, ας μην μας παρασέρουν τα πανηγύρια στα χωριά, τα μάτια 14. Δεύτερο ζήτημα των ημερών. Το επίδομα αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους συνταξιούχους ομογενείς. Γι' αυτό που τρέχετε εσείς τώρα μήνες.
Πρέπει να ομολογήσω ότι μέρα με τη μέρα βλέπω πρόσωπα που να χαμογελούν. Όσο και περισσότεροι δικοί μας συμπατριώτες επωφελούνται του επιδόματος. Είτε αυτοί που είχαν τα δικαιολογητικά έτοιμα, είτε και αυτοί που έτρεξαν τελευταίες μέρες μέσα στο Λιοπύρι, στα Γιάννενα και τακτοποίησαν τα έγγραφά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι, στα χωριά τα δικά μας, που δεν έχουν τα δικαιολογητικά, που δεν μπορούν, αδυνατούν να πάνε στα Γιάννενα. Οφείλει η ελληνική κυβέρνηση και όλοι οι φορείς και οι δικοί μας οι φορείς να τους δώσουμε τη δυνατότητα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο νόμος και η εγκύκλειος τους τη δίνει. Αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο προξενείο. Δεν μπορούν. Τι θα γίνει? Θα σκεφτεί άραγε έστω και τελευταία στιγμή κάποιος για αυτούς? Μετά την απόρριψη του αιτήματος του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Χιμάρας του κ. Φρέντι Μπελέρη, ώστε να φεθεί ελεύθερος και να ορκιστεί, από το ανώτατο δικαστήριο βέβαια, η εισαγγελία της χώρας έκλεισε την υπόθεση και την πηγαίνει για εκδίκαση. Τώρα πλέον θα πρέπει να περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Κάτι που σημαίνει πως ο Φρέντις ο Μπελέρης δεν μπορεί να ορκιστεί. Μετά από αυτό ήρθε μια σκληρή απάντηση σε μορφή ανακοινωθέν από την ηγεσία της Ομόνιας, η οποία καταγγέλει αυτά τα γεγονότα και τις μεθοδεύσεις. Μέρα με τη μέρα η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε δηλώσεις. Μάλιστα υπάρχει και δήλωση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας θα διεθνοποιήσει το ζήτημα ενημερώνοντας καταρχήν τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλβανική πλευρά έχει απαντήσει δημόσια και επιμένει ότι είναι μια υπόθεση της δικαιοσύνης και ως τέτοια η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει. Τι μέλη γενέστε? Τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες μάλλον, η προσοχή στα χωριά της Βρόπουλης και του Πογονίου εστιάζεται στην εκλογή των Προέδρων και Προεδρίων στα χωριά. Μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την άνοιξη του 2021 άλλαξε όλα τα δεδομένα, την οποία η πλειοψηφία της κοινής γνώμης δεν την εγνώριζε. Θα πρέπει οι υποψήφοι να καταθέσουν δικαιολογητικά το αίτημά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με όλα τα αυτά, έτσι, δειλά-δειλά, αρχίζουν απόψε 3 του Αυγούστου στα χωριά της Δρόπολης. Αρχίζοντας με την Κακαβιά. Ελπίζω και μάλλον είμαι βέβαιος πως οι αρχές του Δήμου, οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δώσουν τη δυνατότητα στους κατοίκους να προτείνουν και αυτοί εκεί που υπάρχει δυνατότητα και που υπάρχει επιθυμία βέβαια. Ούτως ώστε να γίνει ομαλά αυτή η διαδικασία. Το θετικό είναι ότι οι αρχές του Δήμου επέλεξαν τον Αύγουστο για να γίνει η διαδικασία, όπου επιστρέφουν και τα παιδιά μας από την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, καλή επιτυχία συγκεντρώσεις σε όλα τα χωριά της Δρόπουλης και του Πογονίου, ούτως ώστε τα νέα προεδρία, οι νέοι πρόεδροι να συνεργαστούν με τις αρχές του Δήμου για έναν και μοναδικό σκοπό, για το καλό των κατοίκων του χωριού τους. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου στη Δρόπολη, μετά και την πυρκαγιά που ξέσπασε στο βουνό της Φραστανής, πάνω από το μοναστήρι. Ευτυχώς έσπευσαν αμέσως τα παιδιά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εργαζόμενοι του Δήμου και άλλοι κάτοικοι, και κατάφεραν να τη σβήσουν εν γέρος τη φωτιά. Παρευρέθηκαν εκεί βέβαια την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος ο κ. Δημήτρης Τόλης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Αγιοκάστρου ο κ. Οντισέ Κότε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες. Μια νέα εστία είχαμε μεταξύ Δερβιτσάνης και Λαζαράτη, εκεί όπου παρέμβηκε η πυροσβεστική του Αγιοκάστρου. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, διότι έρχονται συνέχεια τα παιδιά μας από Ελλάδα και αυτά θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο, διότι και γνωρίζουν πολύ περισσότερο μετά από όλα αυτά που είδαν τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες στην Ελλάδα. Αυτή ήταν και η ενημέρωση για σήμερα.
Την προηγούμενη Δευτέρα, 1 του Αυγούστου, το συνεργείο της εκπομπής βρέθηκε στο Βοδίνο Άνω Δρόπολης. Ένα χωριό με ιδιόμορφες ιστορικές αξίες. Το χωριό του Χρήστου του Μάστορα. Το χωριό που φυλάει έναν τάφο τριών ηρώων του έπους του 40. Το χωριό που έχει αναδείξει προσωπικότητες. Το χωριό που έχει αναπτυγμένο τον εθελοντισμό. Το χωριό του Γιάννη του Μαγκλάρα, όπου τα παιδιά του έχουν αισθήσει και μία βρύση και στο κέντρο του χωριού. Δείτε πλάνα και εικόνες από το χωριό του Βοδίνου, από την πλατεία, από την Αγία Παρασκευή Ιερός Ναός, και να δείτε θαύματα που κάνουν οι Βοδινιώτες, από τον Άγιο Αθανάσιο, το κημητήριο του χωριού, και όλα αυτά συνοδευόμενα με τον Τάσο του Μαγκλάρα στο Κλαρίνο. Παιδί από το Βοδίνο, Λεβέντης από το Βοδίνο, αυτός ο αδερφός του Αλέξανδρος και όλη η παρέα του. Πάμε παρακαλώ.
Πέραν το ότι το Βοδίνο έχει αναπτυγμένο τον εθελοντισμό και μια ιδιόμορφη ιστορία, έχει και προσωπικότητες, όπως είναι ο Βασίλης ο Λαχανάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Συνταξιούχων Δασκάλων Αργυροκάστρου. Έχει άτομα τα οποία παραμένουν ανήσυχο πνεύμα, είναι ενεργά, καταγράφουν όλες τις διαδικασίες στην παιδεία, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην κοινωνία μας. Συνομίλησα με τον κύριο Λαχανά στην οικία του στο Βοδίνο. Τον ευχαριστώ για την υποδοχή. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη, παρακαλώ. Πράγματι βρισκόμαστε στο Βοδίνο, Ανοδρόπολης, το μπαλκόνι της περιοχής, όπως το αποκαλούν οι συγχωριανοί. Και έχω την τιμή να μας φιλοξενεί στην οικία του ο δάσκαλος Βασίλης Λαχανάς. Δεν τον αποκαλώ συνταξιούχο, διότι είναι εν ενεργεία. Η δράση του, ο σύλλογος τον οποίο διοικεί Σύνδεσμος Ελλήνων Συνταξιούχων Δασκάλων Αργυροκάστρου, είναι κοντά μας. Με τις δράσεις τους, με τις συμβουλές τους, με τις διεργασίες που κάνουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε κάτι ιδιόμορφα για το Βοδίνο και για την περιοχή μας βέβαια. Αξιοσέβαστε δάσκαλε, καλώς σας βρήκαμε στο σπίτι σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας 60 λεπτά με τους Έλληνες. Φίλε μου Χριστάκη, παλέ μου συνάδελφε και καλέ, εγώ από παλιά που ήσουν νεαρό παιδί που πηγαίναμε σεμινάρια στα Γιάννανα είχα δει ότι έχεις φλέβα δημοσιογραφική. Έχεις λόγο και αυτό το λόγο, αυτή την ιδιότητα, τη, μπορεί να πω ιδιαίτερη δουλειά που γίνεται από σένα σε αυτή την εκπομπή τη δική μας, των Ελλήνων, μας προσφέρεις πολλά. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε. Βλέπουμε ότι η εκπομπή σου είναι ποιοτικά σε άνοδο. Είσαι, πώς να πούμε, ένας άνθρωπος που δεν καλύπτεις μόνον, αυτό έχει σημασία, τα μεγάλα πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα, αλλά και πολλά άλλα γεγονότα, μέχρι και απλούς ανθρώπους, μπαίνεις, μπορεί να πούμε, σε όλη την περιοχή, σε όλες τις περιοχές, με πολύ κόσμο, και αναδεικνύεις τον ελληνισμό εδώ του τόπου μας. Ελληνισμός ο οποίος δεν θα λιωθεί ποτέ. Δάσκαλε, ευχαριστώ πολύ, αλλά το έχω πει πάντα, η φιλοσοφία της εκπομπής, 60 λεπτά με τους Έλληνες, ανήκει στον κάθε ένα, στο κάθε μέλος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Εγώ είμαι απλώς ένας λειτουργός, ένας συντονιστής και μπορούμε όλοι μαζί να έχουμε αυτή την εκπομπή στο γυαλί. Σήμερα όμως ήρθαμε για το χωριό σας, το Βοδίνο. Τι σημαίνει το Βοδίνο για σας? Κοιτάξτε, το Βοδίνο είναι ένα μικρό χωριό και δεν ήταν αναγνωρισμένο. Πότε εγώ έκδωσα αυτό το βιβλίο, πότε έδωκα το υλικό, θα το ξεκινήσω έτσι, στον Γιώργο το Μίτιλη που ήταν και γνώστης εδώ γιατί ήταν στη δημοσιογραφία στο Λαϊκό Βήμα και ήξερε τα χωριά. Πότε πήρε και λέει για το Βοδίνο, νόμισε ότι λίγα πράγματα, δεν περίμενε να έχει ένα υλικό τόσο πλούσιο και ξέρω εγώ, και αφού ολοκλήρωσε το εγχειρίδιο που διάβασε, μου είπε μια έκφραση. Από μικρό βάτο βγήκε μεγάλος λαός. Και πραγματικά κάθε χωριό έχει την ιστορία του, έχει τις αξίες του και πάνω απ' όλα έχει την αρχαιότητά του. Είναι ελληνικά χωριά, αναλύωτα. Μπορεί το χωριό μου ξεκίνησε από 13 οικογένειες που έχουμε χειροπιαστές με ντοκουμέντα και έφτασε να έχει, μπορεί να πεις, μέχρι 88
πριν το 90 οικογένειες με περίπου 400 κατοίκους. Πάντα το θεωρούσαμε μικρό το χωριό. Εγώ τώρα όμως, πριν πω κάτι για το ιστορικό, το θεωρώ μεγάλο. Γιατί? Ενημερώνομαι για την Πανοδρόπολη. Είμαι γνώστης της Πανοδρόπολης, όλων των χωριών. Και βλέπω ότι όλα τα χωριά εδώ στην Πανοδρόπολη έχουν πολύ λίγο πληθυσμό. Αυτό που με ενθαρρύνει και το λέω για το χωριό μου είναι ότι όλη τη χρονιά έχουμε περισσότερους από πολλά, όχι πολλά, σχεδόν από όλα τα χωριά της Πανοδρόπολης εδώ, τα οποία είναι πιο μεγάλα. Και δεύτερον είναι ότι επιστρέφουν οι οικογένειες εδώ. Αυτοί που συνταξιοδοτούνται, έχουμε και οικογένειες που είναι και νέες και αυτό είναι ενθαρρυντικό, είναι καλό. Έχει ζωντάνια το χωριό. Το χειμώνα πόσους κάτοικους έχει το χωριό? Κοίταξε, το χειμώνα εδώ μπορεί να φτάσουν 56-60. Πότε στη Σωτήρα, ας πούμε, είχε 8-12. Το χωριό σας, αν μη τι άλλο, είμαι σίγουρος ότι το αγαπάνε και οι Ενελάδες, οι χωριανοί. Αποδεικνύεται βέβαια αυτές τις μέρες του Αυγούστου θα έρθουν εδώ. Πιστεύω ότι πνευματικά, ψυχικά είναι όλοι συνεδεμένοι με την πορεία του χωριού. Εκείνο όμως που έχει σημασία, εσείς οι άνθρωποι του πνεύματος, τι οφείλουν οι αρχές να διατηρήσουν εδώ στο χωριό, ποια είναι αυτά τα πολιτιστικά μνημεία, θρησκευτικά μνημεία που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, ώστε να μην χαθούν, για να διατηρήσουμε και την ιστορία του Βοδίνου. Ο ελληνισμός της περιοχής εδώ αποδεικνύεται από τους τύμβους που ήταν σε πολλά χωριά εδώ. Βόδριστα, Κακαβιά, Βοδίνο, Πέπελη, Σελό, μέχρι Κοσοβίτσα. Ο μεγαλύτερος τύμβος που έγιναν ανασκαφές και αναδεικτοί και βρήκανε ευρήματα τα οποία υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Τυράννων του 11ου αιώνα πριν Χριστού δείχνουν αυτό που είναι το πιο σημαντικό, ότι εδώ ήταν ελληνικά φύλλα. Και αυτό πώς το αναδεικνύουμε? Σε όλα τα ευρήματα υπάρχουν τα ελληνικά γράμματα. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Εάν πάρουμε τον 8ο αιώνα μέχρι 7ο, εποχή του Σιδήρου, τελειώνει η εποχή του Χαλκού που ήταν, εδώ πάνω από το Βοδίνο, μεταξύ Πέπελη και Βοδίνου, ήταν ένα μεγάλο κάστρο, το οποίο εμείς το ονομάζουμε Παλαιοκαστρί. Όχι καστρί όπως είπε το παιδί, αλλά Παλαιοκαστρί. Αυτό, το παιδί εννοείται τη συνέντευξη που είχατε, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Το είδα εκεί. Αυτό το κάστρο, βάσει δεδομένων, γιατί δεν έγιναν πολλές έρευνες, αλλά οι αρχαιολόγοι των Τυράννων το εκτιμούν ότι στη Νότια Αλβανία είναι το πρώτο κάστρο. Και χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό είναι χτισμένο με πέτρες όπως τις ευγάζανε, όχι επεξεργασμένες, ανεπεξέργαστες. Και υπάρχουν ακόμα, ασχέτως που δεν είχαν γίνει. Μπορώ να πω ότι ο Μιστακίδης το 1250 ονομάζει για πρώτη φορά το χωριό μας με 15 οικογένειες. Και γράφει εντωμεταξύ ότι όλες οι οικογένειες ήταν με ελληνικό όνομα και μιλούσαν τα ελληνικά. Σημαντικό. Επίσης, ένας αρχαιολόγος που βρέθηκε στη φυλακή με έναν συγχωριανό μου, λέει ότι η εκκλησία σας του Βοδίνου δεν είναι αυτή που έχει την επιγραφή τώρα, γιατί αυτή είναι χτισμένη πάνω σε παλιά εκκλησία. Πρέπει να είναι το 1300. Και αν το συνδέσουμε με αυτό που γράφει ο Μιστακίδης, βέβαια 15 οικογένειες είχαν και την εκκλησία τους. Άρα το Βοδίνου από τότε ήταν κατοικισμένο και πριν ήταν κοντά εκεί που είναι η λίμνη της Πέπελης τώρα, μετά όπως φαίνεται για να προφυλαχτούν από πολέμους αυτά, ανέβηκαν πιο πάνω, μπορεί και να είναι πιο κοντά στα λιβάδια γιατί πιο πολλοί ασχολούνταν με εκτινοτροφία, μεν είχαν και τη γεωργία αλλά δεν απέδιδε τόσο όσο χρειάζεται ο κάμπος μας, ήταν ξηρός, δεν είχε νερό. Μετά
Ποιο ντοκουμέντο σωστό είναι το 1452 από την απογραφή του Σουλτάν του Μουράτ του Δεύτερου, ο Ιναλτσίκ με ντοκουμέντο γράφει με όνομα και επώνυμο, ευτυχώς τα βρήκα και αυτά μου τα βρήκε ένας δικός μου και καλός μου φίλος και καλός ιστορικός που μπορεί να το γνωρίζετε από τη Λούγκαρη, ο Φατός ο Νίκας του Κώστα Νίκα το παιδί, που μου έστειλε γραπτά και τα 17 οικογένειες με όνομα επώνυμο. Δυστυχώς από αυτά τα επώνυμα που είναι και βρέθηκανε, δεν υπάρχει κανένα. Συνέχεια αλλαγές μεταχής και πληθυσμού και ξέρω εγώ. Μπορεί να πούμε αυτά είναι τα πιο βασικά, τα αρχαία. Μετά πάμε στην περίοδο, γεγονός σημαντικό εδώ στο χωριό που αναγνωρίζει το χωριό και προσελκύει και ξένους και τουρίστες, είναι η πρώτη μάχη που δόθηκε από τον ελληνικό στρατό εναντίον της φασιστικής Ιταλίας μόλις πέρασε τα σύνορα. Το 1940, 27 Νοεμβρίου του 40, ο ελληνικός στρατός στρατοπέδευσε ακριβώς πάνω στην εκκλησία. Από απέναντι στη Ράχη έπιακαν θέση οι Ιταλοί. Το πρωί θα ξεκινούσε η μάχη. Δεν το πήραν η είδηση ότι 2-3 από τους Ιταλούς μπόρεσαν να ζυγώσουν κοντά και έριξαν μια χειρομβοβίδα και σκοτώθηκαν 3 παλικάρια, τα οποία για 80 χρόνια εμείς τα κρατήσαμε σαν να ήταν παιδιά δικά μας. Και υπάρχει ακόμα και το μνημείο, και θα το φυλάξω με αυτό το μνημείο, είναι νοπό ακόμα το αίμα τους σε αυτή τη γη, δίπλα στην εκκλησία μας, στην Αγία Παρασκευή. Αυτά νομίζω είναι γεγονότα. Τώρα ο πληθυσμός έρθε σε άνοδο. Ας πάρουμε, το 1940 είχε γύρω στις... το 37, πριν το 40 μάλλον, είχε 241 κατοίκους. Είχε 29 οικογένειες. Αυτό που μπορώ να πω για το Βοδίνο και έκανε ένα γκάλωπ, ένα μεγάλο άλμα αλλαγή, είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων. Είχε λίγους στην Ξενιτιά και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη πήγαιναν για μια περίοδο και επέστρεφαν οι άντρες. Και δύο γυναίκες έχουν πάει από εδώ από το Βόδινο. Σχεδόν το 2/3 βάση μελέτης που έχω κάνει εγώ των αντρών πέρασε από την Κωνσταντινούπολη. Έπαιραν κάποια χρήματα και γύριζαν στο χωριό. Λίγοι ήταν σε άλλες χώρες, Αργεντινή και Αμερική. Ανθρώποι των γραμμάτων μέχρι το 1963, εκτός δύο δασκάλοι που ήταν σόγαμπροι στο Βοδίνο, ένας από την Δρόβια και ένας από την Πέπελη, δεν είχαμε. Ένας καθηγητής ήταν στην Αθήνα, ένας ιερέας, ο οποίος κηρύχθηκε και τον πρότεινα να κηρυχτεί Άγιος, ο Βαλοδήμας, ο Βοδινιώτης, και είναι ενταφιασμένος στο Μονοδέντρι. Αυτοί το 1963, μετά το που έγινε ο συνεταιρισμός, άρχισαν να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Πήγαν τα πρώτα παιδιά στα σχολεία. Βήκανε 3 πρώτοι δασκάλοι, ένας γιατρός, μερικοί τοπογράφοι και ξέρω εγώ. Πολλά παιδιά φύγανε στις πολιτείες, πιάσαν δουλειές στις πολιτείες, άρχισε να αλλάζει. Αυτό που θέλω να πω, να μην τα πολυλογώ, σήμερα με βάση μιας μελέτης που κάνω, δεν υπάρχει οικογένεια από τα παιδιά που φύγανε στην Ελλάδα, η γενιά μετά από μας, που σχεδόν, αν δεν πούμε όλα τα παιδιά τους, τα 2/3, πάνω πει αν έχουν 3, τα 2 έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και συνεχίζουν πανεπιστήμια. Είναι μια μεγάλη, τεράστια αλλαγή και εγώ νομίζω αυτό έγινε επειδή είχαμε καθυστέρηση και το κοίταξαν αυτό το πράγμα με αυτό την πνοή, ότι να κάνουμε και το Βοδίνο γραμματισμένο, πολιτισμένο, όπως λέγαμε για το Βουλαράτη. Και πραγματικά είναι ευχάριστο αυτό το γεγονός. Πριν μερικούς μήνες, ο Λεωνίδας ο Παπάς έχει κάνει μία έρευνα και δήλωνε ότι στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας αριθμούνται περίπου 4 με 5 χιλιάδες παιδιά
επιστήμονες. Έστω και το 1/10 αυτών, οι 300 ή 400, να ενεργοποιηθούν άμεσα και να κάνουν μελέτες για την ανάπτυξη του τόπου μας, είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι, τα παιδιά που είναι μπορεί γιατροί, αρχιτέκτονες, ερευνητές, ας πούμε η κόρη μου είναι ερευνήτρια, με παγκόσμια φήμη ας πούμε, όχι ότι είναι η κόρη μου, παίρνει μέρος σε συνέδρια, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ενδοκρινολόγων της Ευρώπης, έχει βγάλει 2 ογκώδεις βιβλία ακαδημαϊκά. Αυτές είναι έρευνες που οφείλουν, ανεξαρτήτως ότι βρίσκεται στην Αγγλία ή πολλά άλλα παιδιά δικά μας είναι σε χώρες ή στην Ελλάδα. Οι μελέτες που κάνουν, αρκεί να ξέρουμε εμείς να τις αξιοποιήσουμε. Εγώ αυτό έχω την ιδέα. Δεν είναι να έρθουν τα παιδιά εδώ, γιατί δεν έχει συνθήκες. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η προσφορά αλλά που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, οι τοπικές αρχές εδώ. Δεν τους κάλεσε κανείς. Ναι. Να το πούμε ανοιχτά. Ανοιχτά. Οι τοπικές αρχές πρέπει να κάνουν συναντήσεις, πρέπει να ερευνήσουν και για κάθε τομέα να μην καθόμαστε με αυτά τα στελέχη που έχουμε εδώ πέρα. Μα είναι σε θέμα γεωργίας, μα είναι σε ιατρική, μα είναι αυτό. Να τους καλούνε, να οργανώνουν σεμινάρια, να οργανώνουν συναντήσεις, να ανταλλάσσουν πείρα, να βλέπει ο κόσμος, να δει τι γίνεται. Γιατί να έρχονται γιατροί Έλληνες από το νοσοκομείο των Γιαννίνων? Να καλέσουμε να έρθουν παιδιά δικά μας και θα έρθουν με ευχαρίστηση. Μέχρι και τραγουδιστές. Εμείς εδώ στο Βοδίνου έχουμε με όνομα αυτό ήθελα να σας το Χρήστο το Μάστορα. Ο Χρήστος ο Μάστορας είναι καμάρι όλης ναι, της Ελλάδας. Όλης της Ελλάδας και της Δρόπολης. Εδώ εγώ δεν είδα να γίνει κάποια προσφάτεια. Μπορεί να είμαι λαθεμένος ότι να τον καλέσουνε να κάνουν μια συναυλία και νομίζω θα είναι πρόθυμος. Εγώ ξέρω κάποιος έκανε ενέργειες γιατί μου ζήτησε το τηλέφωνο του και ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρειάζεται οργανωμένα από αρχές να έρθει στο νομό, να έχει το Αργυρόκαστρο, να έρθει στη Δρόπολη. Να αυτό. Αυτά γιατί είναι παράπονο δικό μας αυτό. Το Βοδίνο έχει και μια σταδιοδρομία, μια προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα. Ναι. Μπορείτε να μου αριθμίσετε μερικούς που έχουν προσφέρει οι Βοδινιώτες στον πολιτισμό, όχι μόνο του χωριού και της περιοχής? Εγώ θα πω για το χωριό τώρα τι έχουν το κάνει στην περιοχή. Βέβαια, ναι. Στο χωριό θα δείτε πότε θα βγούμε, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Αν συγκρίνουμε με το πριν το 90, εδώ μια περίοδο το 2006 μέχρι το 2012, εδώ στο Βοδίνου ήταν, πώς λένε, θα το πω στα λόγια, καντιέρι. Παναπεί, ήταν μια εργοτάξιο. Πήγαιναν τα φορτηγά, οι μπετονιέρες, οι νταλίκες, οι μαστόροι. Από όλες τις μεριές άκουγες, χτιζόταν και θα τα δείτε. Όλα είναι ανανεωμένα, χτισμένα καινούρια σπίτια. Όλα έγιναν με τον ιδρώτα τον χωριανό μας που δούλεψαν εκεί. Αλλά και προσφέραν, ας πούμε, αυτοκινητόδρομος. Εδώ έγινε θελοντικά με προσφορές από μας. Το νερό που ήρθε με προσφορές από μας. Αλλαγές στο υδραγωγείο 3 φορές, προσφορές από μας. Άμα θα πάμε στην εκκλησία, όπως είπα πάνω, θα δείτε, εκεί ήταν μόνο 4 τοίχους ολοκληρωτικά γκρεμισμένοι και ήταν μέσα χειρόνας που κρατούσαν. Το εξοκλήσει. Δεν υπήρχε τίποτα. Κάτω ήταν χώμα, 4 τοίχους, ούτε σουβάδες, τίποτα. Είχε γίνει ένα ωραίο εκκλησάκι. Όλα με τη συνδρομή. Όλα με συνδρομή. Καθήκον. Και εγώ. Δεν βοήθησε κανείς, ούτε Μητρόπολη, ούτε κανένας φορέας. Κοίταξε, η Μητρόπολη βοήθησε στο υδραγωγείο, έδωσε τους πλαστικούς σωλήνες που έρθει το νερό από την Μέπη και ο κεντρικός κορμός. Ενώ για την ναι. Εκκλησία, όχι. Η Μητρόπολη. Ναι. Από την προξενείο, από την πρεσβεία, που κάναμε τον δρόμο, είχα πάει από μόνος με μια επιτροπή, έταξαν, δεν έδωσαν. Η ενωμένη εξουσία που ήταν τότε, ναι, βοήθησε με κάποια λεφτά. Αλλά κυρίως τον κύριο Όγκο τον εκρατούσαμε μόνο εμείς. Ναι. Με την τσέπη μας και με τον εθελοντισμό μας. Έχουμε πολλά παιδιά και είναι περίεργο, θα δείτε μερικές
πλακέτες εκεί πέρα που αναγράφουν τα ονόματά τους, γιατί κάποιοι θέλουν να γραφτεί το όνομα στο έργο που γίνεται. Είναι και ένα κοριτσάκι που είναι τώρα 13 χρονών. Τα έβαλε ο πατέρας, αλλά ήθελε το όνομα. Είναι καλά να μεταλαμβαδεύει αυτή η παράδοση, αυτός ο εθελοντισμός. Είναι πολλοί που έδωσαν και 2.000 ευρώ και 3.000 και δίνουν συνέχεια και 500 και 100 εκτός το συνηθισμένο όβολο που... Εκτός το Χρήστο Μάστορα, που ο οποίος είναι κορυφή τώρα πλέον, γιατί εκεί είναι τιμή για όλη τη Δρόπολη, άλλη τιμή ενότητα και πάνω από όλα για τον Βοδίνο, έχουμε Βοδινιώτες καλλιτέχνες, είναι τα αδέρφια Μαγλάρα, ο Τάσος με τον Αλέξανδρο. Ναι. Είναι ένα καλό κλαρίνο, αναγνωρισμένο κλαρίνο ο Τάσος. Αλίμονο. Ο Άιμνησος, ο πατέρας του, ο Γιάννης ο Μαγλάρας, έχει αυτό στη δική του σταδιοδρομία. Έχουμε άλλους Βοδινιώτες που είχαν προσφέρει στον πολιτισμό, στο χορό, στο τραγούδι. Κοίταξε, είναι και μια άλλη, ένα άλλο κορίτσι, η οποία στην Ελλάδα έχει πάρει μέρος σαν τραγουδίστρια σε διάφορα συγκροτήματα. Θυμάστε το όνομά της? Μέτρα. Ναι, είναι Βιολέτα λέγεται, Γάτσου. Βιολέτα Γάτσου. Άλλος άνθρωπος τώρα που έχει ασχοληθεί, μπορεί να πω από νέα παιδιά, με καταγωγή από το Βοδίνο, έχουμε έναν καλό γλύπτη, ο οποίος τελευταία έκανε και μια δωρεά, ένα ανάγλυφο την Αγία Παρασκευή, θα το δείτε εκεί που θα πάμε, ο Αποστόλης ο Λιόντος. Τώρα, τι να πούμε. Στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό δεν γνωρίζω. Υπήρχε κάποτε, έπαιζε με την ομάδα του Σατήρα. Με προπτική είναι κανένα δύο κορίτσια. Η μία προπάντως είναι πολύ καλή στο βιολί. Πολύ καλή. Ευαγγελία Μάστορα λέγεται. Αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε δηλαδή. Και ναι, η αδερφότητα και το χωριό, ναι, και εμείς βέβαια. Όλοι να τους προβάλλουμε. Στον αθλητισμό νομίζω, αν δεν λαθεύω, δεν ξέρω πώς είναι, από την Πέπελη ο Λιόντος που έπαιζε με την Παρτιζάν Τιράν στο ποδόσφαιρο. Ή μήπως είναι από την Πέπελη. Από το ποδόσφαιρο δεν έχουμε κανένα μήπως. Δάσκαλε, ταυτόχρονα... Ερασιτεχνικές, θυμάμαι πότε ερχόταν, οργανώνονταν εδώ στη Δρόπολη αυτά το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είχαμε πολλά παιδιά που ασχολούνταν και είχαν. Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Δασκάλων, έχετε διοργανώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές δραστηριότητες. Και από ό,τι έχω διαπιστώσει με το ρεπορτάζ που κάνω, είσαστε παρόν σε πολλές εκδηλώσεις. Εσείς τι νομίζετε, ποιο είναι το μέλλον του συνδέσμου και τι θα προτείνατε ούτως ώστε να απορροφηθεί περισσότερο η ποιοτική συμβουλή και άποψη η δική σας? Να σας πω, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δασκάλων της Δρόπολης έχει κάνει αξιόλογη δουλειά και κυρίως έχει κάνει σε μελέτες, χάρη στο Σύλλογο και στο οργανωτικό και στο ερωτηματολόγιο που είχαν με προετοιμάσει, έγιναν σχεδόν σε όλα τα χωριά τα ιστορικά των χωριών, που αυτά θα μείνουν. Έγινε ένα μουσείο, αλλά δυστυχώς δεν βάζει χέρι κανείς, έχει μείνει νεκρό. Εγώ εκεί στην άκρη έχω κάνα δυο πράγματα που τα βγάλα εδώ πρόχειρα. Έχω το ιστορικό του σχολείου του Βρυσερών, ας πούμε, με 250 φωτογραφίες, αφού δεν συντρίθηκε, με περιγραφές, με αποτελέσματα, με λεπτομέρειες. Είναι ένα κοιμήλιο, είναι ένα πράγμα που μελετώντας αυτό, μόνο αυτό, θα πάρουμε μια ιδέα τι ήταν τα σχολεία μας κάποτε. Αυτό κάποτε πρέπει κάπου να είναι και πρέπει κάπου να το δει. Γιατί εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν θα είμαι. Πού θα πάει? Έχω τώρα δύο εγχειρίδια, δύο βιβλία έτοιμα, ογκώδης για την Πάνω Δρόπολη. Επειδή την Πάνω Δρόπολη τη γνωρίζω πολύ καλά, έχω κάνει σε πολλά χωριά το λειτουργήμα του δάσκαλου, έχω καλύψει, πώς να πεις αυτό. Επίσης, ήμουν για πολλά χρόνια στην Ενωμένη Εξουσία γραμματέας, γνωρίζω ο κόσμο, γνωρίζω τα χωριά, έχω ασχοληθεί με έρευνες, με μελέτες και γράφω πάρα πολλά κείμενα
για την παράδοση, για κάθε χωριό. Ναι, αλλά τώρα χρειάζεται ένας επενδυτής, πρέπει, χρειάζονται τα λεφτά. Εγώ δεν μπορώ, και αυτό που έβγαλα είναι τα ξαδέρφια μου που έχουν εδώ το ξυλουργείο. Δεν μπορώ να τρέχω πάλι να τους πω δώστε άλλα 4-5 εκατομμύρια ή δύο αυτά τα βιβλία. Και ένα άλλο που είναι κάποιες μελέτες, τρία. Αυτά νομίζω θα μείνουν. Εδώ χρειάζεται κάτι να γίνεται και σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πώς είπαμε, το σπήραμε το καλαμπό και φέτο, το σπήραμε, το θερίσαμε, το μάσαμε, έφυγε. Αυτό θα μείνει. Τούτο εδώ που γράφτηκε, που το 67 που έμαζα, κρατούσα ημερολόγιο, που ερευνούσα, που έκανα, που δεν είχα βρει ένα ντοκουμέντο κάπου, τώρα θα μείνει. Γι' αυτό και εμένα, δάσκαλε, στην εκπομπή μου έχει πιάσει το στόμα μαλλί λέγοντας ότι οι συνταξιούχοι δάσκαλοι είναι οι αφανείς ήρωες και οι στυλοβάτες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό δεν το λέω για να το ακούσουν μόνο οι τηλεθεατές. Κυρίως το λέω να το ακούσουν οι αρμόδιοι και οι συναρμόδιοι φορείς. Όλη η πολιτική λειτουργεί με ομικρον ιώτα του χώρου της εθνικής και ελληνικής μειονότητας. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίκρισμα. Ο δάσκαλος, ο δικός σας ο καθηγητής και ο συναδελφός μου ο καλός, ο Τάκη Παπάς, το παραπονό του στην ηλικία 91-92 που είναι, λέει, Βασίλη, τι θα κάνουμε. Ανήσυχο πνεύμα. Για προχτές μου στέλνει κάποιος ένα βιβλίο του, μια ποιητική συλλογή, ο Νικόλας ο Δήμας. Ποιος τον έψαξε, τον ξέρει τον Νικόλα Δήμα. Εγώ έχω οργανώσει πριν 3 χρόνια μια συνάντηση λογοτεχνών στην Πανατρόπολη. Γιατί δεν έγινε παράδοση, γιατί δεν βγαίνει κάποιος άλλος να το κυνηγήσει αυτό, να το φτώσει. Μου είχε μαλλιάσει το στόμα, όπως είπες εσύ, για ένα μουσείο. Μόνο εγώ, αν θα περάσουμε τώρα κάτω εκεί στο πρωί κατώι μου, θα δεις τα αντικείμενα που έχω μαζωμένα και όπως εγώ και πολλοί άλλοι, ο Κώστας Τσάβος, ο Πρόκος το Λόγκο και η Σωτήρα και ο Μπούρτζης και μεν και δεν, θα γίνουν ένα πλούσιο μουσείο. Πόσα χρόνια λέμε, ποιο είναι το εμπόδιο, γιατί δεν γίνονται, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η παράδοση, θα φέρει τουρίστες, πώς θα φέρει. Δάσκαλε, για να συνομιλήσει κάποιος μαζί σας, χρειάζεται πολλές ώρες, πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες. Σήμερα να το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερο σας ευχαριστώ. Εύχομαι σύντομα μια άλλη φορά να μιλήσουμε για όλα αυτά με εσάς, με τους συναδέλφους σας και με όλους αυτούς που ελπίζουν και θέλουν να προσφέρουν σε αυτό τον Άγιο Τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και τον τίτλο του βιβλίου μου δεν διάλεξα ούτε για Βοδίνο ούτε για Δροπολίπα. Ο τόπος μας, η λατρεία μας. Γιατί αγαπάω τον τόπο μου, μένω εδώ μέχρι τελευταία και είπα είναι η λατρεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλές εκπομπές, καλή δύναμη και πάντα σε άνοδο. Πάμε να δούμε τώρα στιγμιότυπα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μαθητών και παιδιών Δημοσίων Σχολείων Δρόπολης, Δερβιτσάνης και Βουλερατιού στην εκδήλωση της εστίας Δρόπολης πριν λίγες εβδομάδες και μήνες στη Δερβιτσάνη. Παρακαλώ.
ζήσεις, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίθκα την δίσες, εκεί να ξεψυχήσεις.
Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται την Κυριακή το μεσημέρι. 1:30 παρακαλώ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Παρακαλώ, δείτε αυτές τις φωτογραφίες. Για τα δεδομένα του τόπου μας, μας φαίνεται παράξενο. Όταν βλέπεις έναν δήμαρχο που ανήκει σε μία παράταξη, τον πρόεδρο της Ομόνιας, ο οποίος ανήκει στην αντιπολίτευση, έναν υποψήφιο δήμαρχο που ανήκει και αυτός στην αντιπολίτευση, στο Δημοκρατικό Κόμμα, και είναι ανήσυχο πνεύμα και αυτός για τον τόπο μας, όλοι μαζί. Τους έκαναν σιλεσινίτσα, οι κάτοικοι της οποίας την προηγούμενη Κυριακή γιόρτασαν την Αγία Παρασκευή τους. Όλοι μαζί ήταν εκεί. Και όταν τους βλέπεις έτσι, ακόμα και εμείς μέσω των φωτογραφιών, χαιρόμαστε, σου χαίρεται η καρδιά, σου χαίρεται η ψυχή, να τους βλέπεις όλους μαζί. Τους ενώνει ο τόπος, τους διαφοροποιεί η πολιτική, η ιδεολογία, ας πούμε. Τι σημασία έχει? Σημασία έχει αυτό που τους ενώνει. Ωστόσο, αγαπητοί μου, πέρσι θυμάστε, είχαμε το αντάμωμα υπογονήσεων στους χωριάδες, στις 16 του Αυγούστου του 2022. Φέτος, το δεύτερο αντάμωμα θα γίνει στο πογόνι του ελλαδικού έδαφους. Στη Σιταρία Πογονίου, δεύτερο αντάμωμα παρακαλώ, ο Δήμαρχος Πογονίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Καψάλης, θα διοργανώσει όλη την εκδήλωση. Βεβαίως, πρωτοστατούν οι αδερφότητες, η Ένωση Υπογονήσεων, η αδερφότητα της Ιταλίας, Εκκλησιαστική Επιτροπή και ούτω καθεξής. Θα πάει βεβαίως και μια αντιπροσωπεία από το δικό μας Πογόνι, το Δήμο Ανδρόπολης και Πογονίου. Πολιτιστικός όμιλος θα είναι όλοι εκεί και ελπίζω στις 12 του Αυγούστου να περάσουν όλοι καλά. Ωστότε, να είμαστε καλά, το κεφάλι ψηλά, υγεία και αγάπη, αγάπη και υγεία. Γεια σας.